το θέμα μας είναι η αλλαγή. Και πώς προσεγγίζουμε το θέμα αλλαγή, ρε Σηματούλα. Ο πιο πολύς κόσμος σκέφτεται αλλαγή και παθαίνει λίγο το πανικό. Ναι. Παθαίνει τον πανικό γιατί πάντα το σκεφτόμαστε σαν κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Ενώ η αλλαγή για να μπορέσουμε να καταφέρουμε να κάνουμε κάποια αλλαγή πρέπει να κάνουμε πολύ πολύ μικρά βήματα και να βγαίνουμε σιγά σιγά από αυτή τη ζώνη άνεσης που λέμε. Mm-hmm. Και όχι απότομα να παίρνουμε βουτιά από το γκρεμό. Πρέπει να γίνει πολύ σταδιακά. Για πάμε να δούμε τι ρωτήσατε εσείς και τι θα μας απαντήσει και η Ματούλα. Και νομίζω, είμαι σίγουρη ότι μέσα από τις ερωτήσεις όπως τις έχω πει, θα υποθούν πράγματα από πλευρά σου που θα μας ανοίξουν πάρα πολύ το μυαλό. Σαν group therapy είναι τώρα, έτσι. Δεν ρωτάει μόνο ένας. Μοιράζονται οι 10, 20, 30, 100, οπότε έχουμε πολλές. Θα ακούσουμε ωραία πράγματα. Και θα ξεκινήσω με την εξής ερώτηση. Αλλαγή με εγγυήσεις υπάρχει? Όχι. Η αλλαγή δεν μπορεί σε καμία περίπτωση. Το μόνο που μας οδηγεί είναι ότι ξέρουμε ότι αυτό έχει νόημα για μας και μας πάει κάπου καλύτερα. Τώρα, τρία πράγματα πρέπει να ξέρουμε. Ότι όπου και αν μας πάει αυτή η αλλαγή, πάντα έχουμε πόνο, θα έχουμε φόβο. Υπάρχει μια βεβαιότητα, γιατί δεν εξαρτάται μόνο από εμάς το πώς θα πάει κάτι. Ναι. Ως ένα σημείο εξαρτάται από εμάς. Και πάντα χρειάζεται μια επίπονη προσπάθεια. Οπότε σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να περιμένουμε να πάρουμε μια απόφαση για αλλαγή όταν πια θα είναι εγγυημένα τα πράγματα. Δεν υπάρχει περίπτωση τότε ποτέ να την πάρουμε. Θα καθόμαστε και θα κοιτάμε το δρόμο μπροστά σε μια διχάλα κινητοποιημένη. Η αβεβαιότητα είναι κάτι το οποίο πρέπει να μάθουμε να το αντέχουμε στις αλλαγές. Και αυτό που θα μας υποστηρίξει είναι η επιθυμία μας. Δηλαδή ότι αυτό που πάω εγώ να κάνω το θέλω πολύ γιατί κάπου καλά θα με βγάλει. Ακούτε, ακούμε. Από πού να αρχίσω την αλλαγή? Από πού να αρχίσω την αλλαγή? Πρώτα απ' όλα πρέπει να ρωτήσω τι αλλαγές θέλω να κάνω. Δεν πρέπει να πάρω μολύβι, χαρτί, γιατί όλοι μιλάμε για αλλαγές, αλλά όταν κάτσε να ρωτήσεις έναν άνθρωπο τι αλλαγές θέλεις να κάνεις, δεν ξέρει πάντα να σου απαντήσει, να σου πει κάτι συγκεκριμένο. Πρέπει λοιπόν πρώτα να ρωτήσεις τι αλλαγές θέλω να κάνω. Να κάτσεις να τις καταγράψεις συγκεκριμένα αυτή. Και μετά, είναι μια αλλαγή που είναι για μένα, έχει νόημα για μένα. Γιατί πολλές φορές, Ανδριάννη, μπορεί να θέλουμε να κάνουμε και αλλαγές που δεν τις πετυχαίνουμε τελικά. Γιατί στην πραγματικότητα δεν είναι δικές μας επιθυμίες. Ναι. Μπορεί να είναι κάτι το οποίο θέλω, για παράδειγμα, να πετύχω στην καριέρα μου. Έτσι. Και μπορεί στην πραγματικότητα αυτό το κομμάτι, εμένα σαν άνθρωπο, να μην με ενδιαφέρει τόσο πολύ. Να μην με γεμίζει. Αλλά είναι απ' έξω βαλμένο αυτό. Είναι νομοτελειακό ότι δεν θα επιτύχει αυτή η αλλαγή? Όχι, δεν είναι, αλλά και όταν την πετύχουμε, φτάνοντας εκεί, νιώθουμε ένα κενό. Πώς ξέρουμε ότι η αλλαγή που θέλουμε είναι σωστή? Αχ, δεν το ξέρουμε. Πολύ ωραία. Είστε στο λάθος βίντεο. Λοιπόν, μία αλλαγή, όταν μπορούμε να κρίνουμε αν είναι σωστή για μας, μόνο από τον υστέρο. Όταν ξεκινάμε, υποθέτουμε ότι κάπου καλά θα μας πάει. Δύσκολα θα πάει να πάρει ένας άνθρωπος μία επιλογή, θα κάνει πάρει μία απόφαση για τον εαυτό, θα κάνει μία επιλογή που ξέρει ότι θα τον πάει κάπου άσχημα. Οπότε ξεκινάμε με μία καλή πρόθεση και με την ελπίδα ότι θα είναι μια καλή απόφαση για μας. Αλλά ότι είναι η σωστή, δηλαδή ότι είναι με εγγυήσεις... Αυτό που λέγαμε πριν. Δυστυχώς δεν υπάρχει κανένας τρόπος να εγγυηθούμε στον εαυτό μας ότι είναι η σωστή επιλογή. Παρά μόνο το πώς κρίνουμε με τα δεδομένα που έχουμε εκείνη τη στιγμή, με αυτά τα δεδομένα, ότι αυτό θα είναι καλύτερο. Θα μας πάει κάπου καλύτερα. Λοιπόν, έχω μια πολύ μεγάλη ερώτηση, αλλά η ουσία είναι η εξής. Με ποιους τρόπους μπορώ να μπω στη δράση, βήμα-βήμα? Για να μπούμε στη δράση, θα μου πεις τρόπος να το κάνω αυτό, αλλά θέλει πολλές φορές να κοιτάμε ότι τώρα εγώ εδώ μπροστά μου έχω το φόβο που θα μου φέρει αλλαγή και πίσω έχω το ζεστό μου το καναπέ. Ναι. Και κάθε φορά βρίσκομαι όταν θέλω να κάνω μια αλλαγή μπροστά σε μια επιλογή. Το καναπέ μου ή το φόβο και την αλλαγή. Αυτό που χρειάζεται να κάνει πρώτα απ' όλα είναι να καθίσει να δει ποιες είναι οι αλλαγές που θέλει να κάνει. Αυτό που στην αρχή. Για αρχή. Ποιες είναι αυτές οι αλλαγές. Και μετά να καθίσει να γράψει ποιες είναι οι μικρές δράσεις που μπορεί να κάνει για να πετύχει αυτές τις αλλαγές.
Και είναι σημαντικό όταν ξεκινάμε να μην βάζουμε πάρα πολλές ερωτήσεις στον εαυτό μας και πολλές απαιτήσεις και πολλές προσδοκίες. Κάντε το απλό. Ξεκινήστε με κάτι πάρα πολύ απλό. Όλο αυτό επειδή τη διάβασα αυτή την ερώτηση, έχω την αίσθηση ότι τη φίλη μας λίγο θα την πιέζουν αν είναι τόσα τα εσωτερικά της ερωτήματα. Οπότε είναι πάρα πολύ πιθανό, θα πούμε, Παναγία μου, αυτό δεν μπορώ να το κάνω, πολύ μεγάλο για μένα. Ξεκινά από ένα που σου είναι βασικό. Πώς ξεκινάω την αλλαγή, τι αλλαγές και τι μικρές δράσεις θέλω να κάνω. Και εκεί παρατήρησε τον εαυτό σου. Τι σε δυσκολεύει, τι φοβάσαι, πώς θα μπορούσες αυτό να το διαχειριστείς. Πώς βγάζουμε το φόβο από την προσπάθεια της αλλαγής. Αυτό δεν γίνεται. Το πρώτο πράγμα που θα πρέπει να βουτήξεις μέσα είναι ο φόβος. Αλλαγή χωρίς το πρώτο στάδιο του φόβου για ένα διάστημα, σχεδόν πανικού, δεν μπορεί να τα αποφύγει κανείς. Απλά αυτό που μπορεί να μας βοηθήσει είναι να μπούμε στην αλλαγή πολύ σταδιακά. Δηλαδή, βάλε μικρές προκλήσεις στον εαυτό σου όταν θέλεις να αλλάξεις, ας πούμε, την καθημερινότητά σου, τη δουλειά σου, κομμάτια σε το, βάλε πιο μικρά πράγματα, ώστε έτσι να δώσει τον εαυτό σου το περιθώριο να κινηθεί πιο αργά, να μην τον τρομάξεις. Θα απαιτούμε να γίνουν τα πράγματα πάρα πολύ γρήγορα. Και οι αλλαγές θέλουν υπομονή και επιμονή. Διαφορετικά δεν μπορούμε να πετύχουμε κάτι. Ποια ερωτήματα θα ήταν καλό να θέσω στον εαυτό μου, εφόσον διαπιστώσω ότι φοβάμαι και αυτό γίνεται υποσυνείδητα και εγώ θέλω να αλλάξω τον εαυτό μου και τη ζωή μου και θέλω να μπω και στην αλλαγή και ξέρω και το φόβο, αλλά ποια ερωτήματα θα ήταν καλό να θέσω αρχικά στον εαυτό μου. Ωραία. Πρώτα απ' όλα, για να βρούμε ποια είναι η ανώδυνη ζώνη μας, πρέπει πάλι να κάτσουμε να σημειώσουμε κάτω τι απεχθανόμαστε να κάνουμε. Για πες, δηλαδή τι εννοείς. Ότι τι απεχθάνομαι να μιλάω μπροστά σε κόσμο. Ναι. Απεχθάνομαι τα ταξίδια. Γράφουμε λοιπόν, και αυτά συνήθως είναι η ανώδυνη ζώνη μας. Και μετά από κάτω γράφουμε πώς έχουμε τακτοποιήσει τη ζωή μας, έτσι ώστε να αποφεύγουμε αυτές τις κακοτοπιές. Okay, και να κινούμαστε πάντα μέσα στο comfort zone. Έτσι λοιπόν, συνήθως, με αυτά τα ερωτήματα βρίσκουμε ποια είναι η ανώδυνη ζώνη μας. Τι απεχθανόμαστε και πώς έχουμε διαμορφώσει τη ζωή μας, ώστε να αποφεύγουμε αυτά που απεχθανόμαστε. Τι θέλω την αλλαγή, αλλά οι συνθήκες δεν μου επιτρέπουν. Τι να κάνω. Εδώ είναι δύο πράγματα. Υπάρχει αντικειμενικά το ότι μπορεί όντως οι συνθήκες να μην μας την επιτρέπουν την αλλαγή. Οπότε εκεί χρειάζεται να κάνουμε μια αποδοχή. Δεν γίνεται διαφορετικά. Αν όντως υπάρχουν συνθήκες οι οποίες δεν μας επιτρέπουν την αλλαγή που θέλουμε να κάνουμε, πρέπει να αποδεχτούμε ότι για ένα διάστημα τα πράγματα θα είναι έτσι για μας. Αλλά επειδή αλλαγές εξαρτώνται και από τις συνθήκες, αλλά όχι μόνο από τις συνθήκες, πάντα πρέπει να ρωτάμε, παρόλο που είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα, υπάρχει κάτι τόσο δα μικρούλι που μπορώ εγώ να κάνω για να κάνω τα πράγματα λίγο καλύτερα για μένα. Πάντα πρέπει να την κάνω αυτή την ερώτηση, όσο δύσκολες και αν φαίνονται οι συνθήκες και όσο αν φαίνεται ότι δεν μπορούμε να τις ξεπεράσουμε και να πάμε παρακάτω. Πάντα πρέπει να κάνουμε αυτή την ερώτηση. Γιατί αναβάλουμε τις αλλαγές? Αυτό τώρα μπορεί να γίνεται για πάρα πολλούς λόγους, τους οποίους πάλι πρέπει ο άνθρωπος να καθίσει λίγο να παρατηρήσει, γιατί μπορεί να είναι μια αλλαγή που στην πραγματικότητα δεν τη θέλει, οπότε την αποφεύγει. Mm-hmm. Μπορεί να είναι μια αλλαγή που θα αλλάξει πάρα πολύ τις ισορροπίες της καθημερινότητας του ανθρώπου, οπότε να τον τρομάζει πάρα πολύ, δηλαδή να έχει βάλει μια πολύ μεγάλη αλλαγή. Μπορεί να είναι μια αλλαγή που φοβάται ότι τον θα στεναχωρήσει ανθρώπους. Και εκεί θέλω να πω, επειδή συχνά στις αποφάσεις οι αλλαγές που παίρνουμε είναι μέσα και πώς θα νιώσει, γιατί μπορεί να είναι κόντρα με κάποιον άνθρωπο, είναι το ότι αν κάνουμε εμείς την αλλαγή και νιώθουμε ότι είναι σωστή για μας, μετά καλούμαστε να λάβουμε την ευθύνη, αν για παράδειγμα εγώ αποφασίσω να πάρω διαζύγιο. Mm-hmm. Αυτό θα έχει κάποια συνέπεια στα παιδιά μου. Βέβαια. Και στο σύντροφο. Στο σύντροφο, ακριβώς. Οπότε παίρνω εγώ αυτή την απόφαση, γιατί νιώθω ότι κάπου παρακάτω καλύτερα θα με πάει, και να λαμβάνω την ευθύνη της συνέπειας και ότι θα είμαι εκεί να στηρίξω. Να στηρίξω τα παιδιά μου. Να στηρίξω την κατάσταση. Mm-hmm. Σε αυτό βοηθάει όταν υπάρχουν και άλλοι στη μέση. Πώς θα σταματήσουμε τις δικαιολογίες που λέμε στον εαυτό μας όταν αρνείται να κάνει την αλλαγή? Ωραία. Για να το καταλάβουν, πρέπει πρώτα να καταλάβουμε, να συνειδητοποιήσουμε ποιες είναι οι δικαιολογίες που χρησιμοποιούμε.
Δηλαδή, μπορεί να είναι μία δικαιολογία. Πρέπει όμως να κάτσουμε να το σκεφτούμε το ότι λέω το ότι οι συνθήκες δεν μου το επιτρέπουν. Mm-hmm. Για παράδειγμα. Ή μπορεί να είναι μία δικαιολογία το ότι περιμένω να έρθουν τα πράγματα να είναι ιδανικά για να την κάνω αυτή την αλλαγή. Πρέπει δηλαδή να μάθουμε ποιες δικαιολογίες καθένας από εμάς χρησιμοποιεί, γιατί είμαστε μανούλες αυτό. Πάρα πολύ καλή. Να το αναγνωρίσουμε. Γιατί ο άνθρωπος φυσικά θα προσπαθήσει να αποφύγει τη δυσφορία. Αυτό θα το κάνει. Ο εγκέφαλος έχει προγραμματιστεί, έχει ένα συγκεκριμένο μονοπάτι, εκεί θέλει να πηγαίνει. Όταν τον βγάλεις από αυτό, αυτός θέλει να ξαναγυρίσει. Οπότε δικαιολογίες θα βρει, πρέπει να ξέρεις ποιες είναι αυτές οι δικαιολογίες. Να αναγνωρίσω ότι αυτό τώρα, είναι δικαιολογία. Έλα, μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας. Αυτό το κάνω με το κεφάλι μου, με το μυαλό μου, θα το κάνω αυτό. Ναι, ναι, θα να παρατηρήσω. Θα αναδείξω λίγο στην ιστορία της ζωής μου τι ακριβώς, έχω κάνει. Να παρατηρήσω όταν βρίσκομαι μπροστά στο να αλλάξω κάτι, τι συνήθως, για ποιους λόγους, ποια εμπόδια βάζω εγώ στον εαυτό μου. Δεν έχω δηλαδή, χρήματα, δεν έχω χρόνο. Ναι, δεν έχω χρόνο. Και εκεί είναι λίγο να ρωτήσω πόσο αλήθεια είναι αυτό. Δηλαδή πρέπει να έχουμε μία ειλικρίνεια με τον εαυτό μας. Λένε ότι η ψυχοθεραπεία ξεκινάει όταν είμαστε ειλικρινείς με τον θεραπευτή μας και η θεραπεία τελειώνει όταν γίνουμε ειλικρινείς με τον εαυτό μας. Λοιπόν, εδώ υπάρχει αίτημα για αλλαγή επιθυμία, για αλλαγή καριέρας, αλλαγή καθημερινότητας, πολλά πράγματα. Και η ερώτηση είναι πώς περιορίζω τις δεύτερες σκέψεις, αυτή την νοητική φλιαρία που υπάρχει μέσα στον εγκέφαλό μας. Κάνε το, μην το κάνεις, κάνε το, μην το κάνεις. Μπορείς, δεν μπορείς, έχεις χρόνο, δεν έχεις χρόνο, ικανότητες. Άκου να δεις, αυτό συνήθως η δεύτερη σκέψη είναι και ο ανταγωνιστής μας, που πάντα θα υπάρχει εκεί. Γιατί αν θέλεις, είναι και το κομμάτι του εαυτού μας που ανταγωνιζόμαστε για να εξελιχθούμε και να πάμε παρακάτω. Ο λίγορος του διαβόλου. Αυτός πάντα θα υπάρχει. Το θέμα είναι πώς εμείς επικοινωνούμε μαζί του. Τι εννοείς? Αν έχουμε φιλική σχέση, αν τσακωνόμαστε ή αν βριζόμαστε. Ναι, είναι... Μην μιλάς. Είναι λοιπόν, αν εγώ σε αυτό το κομμάτι υποκύπτω αμέσως, δηλαδή με το που μου λέει κάτι αμέσως, σκύβω κεφάλι και λέω ναι, όντως έτσι είναι. Για να αναπτύσσω ότι ξέρω τώρα ότι εδώ φοβάσαι, αλλά εγώ κάτι άλλο θέλω να κάνω. Αυτός που μιλάει μέσα μας, είμαστε εμείς. Λίγο περίεργο. Ο θέλος που καλά είναι, δεν είναι... Εντάξει, ακούω φωνές, αλλά αυτός που μιλάει εκεί πίσω, είμαι εγώ. Είσαι εσύ. Είναι αυτό που λέμε, ξέρω εγώ, είναι η μαμά σου, είναι οι καταβολές σου. Όλα αυτά μαζί. Όλοι αλλά μαζί είναι και μέσα σου αυτό το κομμάτι. Και αυτό το κομμάτι το έχουμε όλοι. Φωλή. Και ένα στόχο έχει. Να μείνεις στο σημείο που είσαι, να μην προχωρήσεις. Αυτό λοιπόν το κομμάτι πάντα θα το έχουμε, να το ανταγωνιστούμε, να συζητήσουμε μαζί του, να προσπαθεί να μας εμποδίζει. Αυτό πάντα θα υπάρχει εκεί. Ωραία, άρα και το επίπεδο του διαλόγου μαζί τους δείχνει και κατά πόσο έχουμε πάει τα πράγματα σε άλλο δρόμο, τέλος πάντων. Καλά, κακά, άσχημα. Γιατί όταν γίνεσαι συνειδητός, μπορεί να μιλάει αυτό το κομμάτι, αλλά δεν σε ορίζει. Δεν το ακούς. Δεν σε κατευθύνει. Είναι εκεί, μιλάει, αλλά δεν το ακολουθείς τυφλά. Και άρα εκεί έχει γίνει μια αποτάφτιση. Καταλαβαίνεις ότι είναι το κομμάτι αυτού που τίνει να με εμποδίσει. Τις αλλαγές θα αποφασίσουμε με βάση το συναίσθημα ή τη λογική. Αυτή είναι είναι πολύ ωραία ερώτηση. Το συναίσθημα από μόνο του δεν είναι σημαντικό. Με την έννοια πια ότι δεν μπορεί από μόνο του να λειτουργήσει για μια αλλαγή. Γιατί μπορεί να είναι ένα συναίσθημα παρορμητικό εκείνη τη στιγμή. Οπότε δεν είναι η παρόρμηση ένας καλός σύμβουλος. Ο καλός σύμβουλος είναι αυτό που λέμε, το τι νόημα έχει για μένα, πού θα με πάει. Και αν πραγματικά η προσπάθεια που εγώ είναι να κάνω είναι αξιολογώ σημαντική για μένα, γιατί έχει νόημα. Μετά το συναίσθημα θα έρχεται εκεί να βοηθάει με την έννοια του ότι να λειτουργώ συμπονετικά με τον εαυτό μου, να τον καταλαβαίνω όταν ματαιώνεται, όταν απογοητεύεται, να του λέω εντάξει, το περιμέναμε και αυτό, δύσκολα θα είναι, πάμε λίγο παρακάτω. Ναι. Το δώσουμε αυτό να κάνει play, repeat. Δεν αρκεί όμως από μόνο του. Είναι σημαντικό, αλλά πρέπει να συμμετέχουν και άλλα πράγματα. Δηλαδή, να είμαστε πολύ συνειδητοί, πολύ παρόντες σε αυτό, πολύ συγκεκριμένοι. Αυτά είναι πολύ σημαντικά για να πάρουμε μια απόφαση.
Συνδέεται ο φόβος της αλλαγής με την κατάθλιψη και την ψυχική ανθεκτικότητα? Όταν ένας άνθρωπος, η αλλαγή θέλει ενέργεια. Όταν ένας άνθρωπος έχει μια κλινική κατάθλιψη, φυσικά δεν έχει την ενέργεια να κάνει αλλαγές. Εκεί θα πρέπει πρώτα να δώσει βάση σε άλλα πράγματα, βρει πρώτα την ενέργεια που χρειάζεται και να κάνει την αλλαγή. Η ψυχική ανθεκτικότητα εξαρτάται με την έννοια του πόσο θα μπούμε μέσα στη δράση, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο δεν αλλάζει, είναι σαν μυς που εκπαιδεύεται. Όταν καταλάβουμε πραγματικά τον εαυτό μας, όταν συντονιστούμε με τα θέλω μας, μήπως τελικά η αλλαγή δεν μας φοβήσει, αλλά μας πάει ένα βήμα παραπέρα? Τώρα εδώ είναι λίγο η αποφυγή του φόβου που δεν μπορούμε. Δηλαδή, αν εγώ γνωρίσω τον εαυτό μου, μα τον εαυτό μας, αν το σκεφτούμε, πώς το γνωρίζουμε? Μέσα από τις αλλαγές που κάνουμε, μέσα από την καθημερινότητά μας, τις προκλήσεις μας, τους πόνους μας, τις χαρές μας, μέσα από τη δράση, μέσα από την κίνηση, μέσα από τη ζωή, μαθαίνουμε τον εαυτό μας. Στο πεδίο θα μας μάθουν. Ακριβώς. Πόσο καλοί είμαστε. Πολύ ωραία το λες. Στο πεδίο. Οπότε το να περιμένω εγώ να γνωρίσω καλά τον εαυτό με την ελπίδα να μην φοβηθώ την αλλαγή, γιατί ακόμα και ένας άνθρωπος που ξέρει πάρα πολύ καλά τον εαυτό του, τι πρέπει να ξέρει? Ότι πάλι ο φόβος, ο πόνος, η αβεβαιότητα και η επίπονη προσπάθεια είναι κάτι που δεν μπορεί να αποφύγει. Όταν η αλλαγή συμπεριλαμβάνει απώλεια, απώλεια ανθρώπων, όχι αντικειμένων, εκεί ισύπιο, δεν έχουμε, είναι μια αλλαγή που δεν έχουμε να κάνουμε τίποτα παρά μόνο να ακολουθήσουμε συναισθηματικά τον εαυτό μας στα στάδια που περνάει. Αυτή είναι μια αλλαγή στην οποία εμείς δεν χρειάζεται να κάνουμε κάτι. Ναι. Πρέπει απλά να δώσουμε το χώρο, να μην βιαστούμε και να δώσουμε το χρόνο στο πένθος να κάνει τη διαδρομή του μέχρι να βγούμε από αυτό και να επαναπροσδιορίσουμε τη ζωή μας με την απώλεια. Σε αλλαγές πρακτικές του στυλ, προσπαθώ έτσι να συμπεριλάβω πολλές ερωτήσεις σε μία για να τις απαντήσουμε σχεδόν όλες. Έρχεται μωρό στην οικογένεια. Αλλάζει η οικογένεια πόλη λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων. Τέτοιες αλλαγές που αλλάζουν την καθημερινότητα. Και υπάρχει ένας φόβος, μια αγωνία για το πώς θα είναι εκεί, στην καινούργια πόλη. Πώς θα είναι η ζωή με το μωρό μέσα στο σπίτι. Υπάρχει μια κουβέντα που μπορούμε να πούμε για να απαλύνουμε λίγο το φόβο αυτής της αλλαγής? Αυτό συνήθως μας δημιουργεί τρόμο σε πρώτη φάση. Είναι σίγουρο. Αλλά αυτό που είπα και πριν, έχει αποδειχθεί ότι όταν έχουμε και αντιμετωπίζουμε αυτό που έρχεται και είμαστε εκεί, το ζούμε, ποτέ δεν είναι τόσο τρομακτικό στην πραγματικότητα. Εκεί έχουμε να δούμε πάρα πολύ πρακτικά τι μπορούμε να κάνουμε. Δηλαδή, μια γυναίκα φοβάται τον ερχομό του μωρού. Μπορεί πραγματικά να μην έχει... να έχει ελάχιστα θέματα με αυτό, να μην έχει τα άγχη που φοβάται ότι έχει. Τελικά, τους φόβους, τελικά, στην πράξη ακριβώς. Ή μπορεί και να τα έχει. Εκεί πάντα χρειάζεται να έχουμε ένα δίκτυο υποστήριξης και να το ενεργοποιούμε στις μεγάλες αλλαγές που έρχονται ξαφνικά. Ανθρώπων, κυρίως ανθρώπων. Δηλαδή να ξέρουμε ότι υπάρχουν 5 άνθρωποι στους οποίους μπορούμε να απευθυνθούμε. Μπορεί να είναι μια περίοδος που κάνουμε ψυχοθεραπεία, άρα έχουμε να απευθυνθούμε και εκεί. Mm. Να απευθυνθούμε σε ανθρώπους που μπορούν να μας καταλάβουν και να ζητάμε βοήθεια. Σε αυτές τις αλλαγές, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι άνθρωποι και η βοήθεια που ζητάμε από αυτούς, μέχρι να βρούμε τα βήματά μας στην καινούργια κατάσταση. Αλλά αυτή μόνο στην πράξη πια θα τη δούμε. Και ανάλογα θα αντιδράσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ερωτήσεις. Ήταν το πρώτο Q&A από το κανάλι μας. Θα ακολουθήσουν και άλλα. Στα σχόλια μπορείτε να αφήσετε σχόλια και για το βίντεο που μόλις παρακολουθήσατε, αλλά και για άλλα Q&A που θα θέλετε να κάνουμε. Ένα like είναι πάντα απαραίτητο και αν δεν έχετε κάνει εγγραφή, να κάνετε. Και αν έχετε κάποιον που θα τον ενδιαφέρει αυτό το βίντεο, μοιραστείτε το μαζί του. Σας φιλώ και τα λέμε πολύ σύντομα.